Γεια σου, Μπέτη μου! Σοφάκι μου, κορίτσι μου! Τι κάνεις? Κάτσε να κλείσω, γιατί αυτό κάνει πολύ θόρυβο. Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι? Είμαι μια χαρά κι εγώ. Μπράβο. Ακούσαμε χθες ότι θα αναλάβεις το Shopping Star. Είπανε ότι θα το αναλάβω κιόλας. Ότι είσαι μία από τις τρεις υποψήφιες. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ακούγονται τέτοια πράγματα, εγώ είμαι της άποψης ότι ούτε διαψεύδω ούτε επιβεβαιώνω κάτι. Είμαστε επαγγελματίες, μπορεί να δεχόμαστε και προτάσεις, μπορεί και να μην δεχόμαστε προτάσεις. Αυτή τη στιγμή κάνω το πρωινό, η προσοχή μου είναι σε αυτό μέχρι να τελειώσω. Αν αλλάξει κάτι, θα το μάθουμε όλοι. Τον Ιούνιο, διότι θεωρώ ότι δεν αφορά σε κανέναν απολύτως αυτό το πράγμα. Αν εγώ δέχτηκα ή δεν δέχτηκα πρόταση γι' αυτό. Όλους μας αφορά. Εμάς, τις εκπομπές. Τον κόσμο που μας παρακολουθεί, δεν τον αφορά τι θα κάνω εγώ του χρόνου. Επειδή είχε πέσει και το όνομα της Ζενεβιέβ, και χθες εγώ συνάντησα τη Ζενεβιέβ, τη ρώτησα πώς της φαίνεσαι εσύ στο ρόλο αυτό. Και μου είπε ότι θα ήσουν ιδανική. Α, έτσι είπε η Ζενεβιέβ, Μάλιστα. Ευχαριστώ. Με τιμάν, με τιμούν τα λόγια της, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γίνει και το Your Face Sounds Familiar. Άλλη μία που ψάχνει να μου βρει δουλειά, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Επειδή σε έχει ταυτίσει ο κόσμος και εσένα και τη Ματθίλδη με το συγκεκριμένο σοου και ξέρω ότι πολλοί θα σε ήθελαν και στη θέση της κεντρικής παρουσιάστριας. Το έχεις σκεφτεί, σου έχει γίνει πρόταση ποτέ? Επαναλαμβάνω ότι δεν λέω τίποτα αν μου γίνεται ή δεν μου γίνεται προτάσεις. Δεν αφορά σε κανένα. Αφορά σε μένα μόνο, σαν επαγγελματία, αν δέχομαι προτάσεις. Το οποίο είναι και τιμητικό, θεωρώ, να δεχόμαστε προτάσεις. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή κάνω το πρωινό που μου αρέσει πάρα πολύ. Το αν θα συνεχίσουμε πώς και τι, θα το ανακαλύψουμε όλοι τον Ιούνιο που τελειώνουμε. Ο Νίκος Μουτσινάς αρνήθηκε ότι θα είναι στην Κριτική Επιτροπή, όπως ήταν και τότε. Θα προτιμούσα τον Νίκο να τον δω σε κάτι πιο σοου βραδινό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτό που κάνει να το μεταφέρει με έναν τρόπο λίγο πιο, ακόμα πιο εντυπωσιακό, προς το βράδυ. Αν τώρα όμως μπορεί να τον έχει κουράσει όλο αυτό, γιατί υπάρχει και φθοράπης από όλο αυτό και τον καταλαβαίνω και σαν ενέργεια και θέλει κάτι πιο ξεκούραστο, να το πω έτσι, είναι ωραία και η Κριτική Επιτροπή. Εγώ, ας πούμε, στο My Style είχα περάσει πολύ ωραία. Δεν ήταν ξεκούραστα από την άποψη γυρισμάτων. Αλλά είναι ένα project που δεν έχεις άγχος ως προς την παρουσίαση, προς τη δημιουργία, το τι θα βγει προς τα έξω, όπως μπορεί να έχει ένα πρωινό, π.χ. τα θέματα κτλ. Να κυνηγάς. Είναι ένα format το οποίο το υπηρετείς και βάζεις την προσωπικότητά σου μέσα σε αυτό. Είναι πιο safe και πιο ξεκούραστο από αυτή την άποψη. Μπέτη, όμορφη και ταλαντούχα και καταπληκτική και κάνουν καταπληκτική δουλειά εκεί με όλα τα παιδιά για δεύτερη χρονιά. Δεύτερη χρονιά δεν είναι στο... Δεύτερη χρονιά και σίγουρα θα δεχτεί πράγματα αν ή τα έχει δεχτεί ή θα τα δεχτεί. Είναι σίγουρα πολύ ταλαντή, Μπέτη. Συγκολλάνε και... πολλά project. Και στα show όλα αυτά που συζητάμε και είναι και λογικό και για τη μόδα και για το Your Face. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και τη γνώση και την ικανότητα και γι' αυτό ενδεχομένως ακούγεται και το όνομά της. Δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω, όπως κάνει κάθε σωστός επαγγελματίας. Κάτσε εδώ, Μπέτη, κάτσε εδώ.